Στο τιμόνι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας τοποθετείται το επόμενο διάστημα ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου Κώστας Καραμπάτσας, ο οποίος σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος θα αποσπαστεί για ένα μήνα στο Πανεπιστημιακό με απόφαση του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να καλυφθεί το αντίστοιχο κενό. Ο ίδιος ο κ. Καραμπάτσας δεν θέλησε σήμερα να κάνει καμία δήλωση για το θέμα, ωστόσο γιατροί και νοσηλευτές με τους οποίους συνεργάστηκε δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους για την αποχώρηση ενός ανθρώπου που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκατέστησε την ηρεμία στο Αχιλοπούλιο και παρήγαγε ουσιαστικό έργο. Πράγματι συνεργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε καλά. Υπήρξε εργασιακή ειρήνη. Σαν γιατροί τουλάχιστον τα χρήματά μας τα παίρναμε πιο γρήγορα από τα άλλα νοσοκομεία. Διεκπεραιώσαμε γρήγορα όλες αυτές τις θέσεις που εκκρεμούσαν από το 10. Και φυσικά ολοκληρώθηκαν γρήγορα και τα έργα του ΕΣΠΑ μέσα σε ένα χρόνο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Καραμπάτσα, όπου τον τοποθετήσουν, να έχει μια έτσι καλή και ανάλογη συνέχεια. Είναι μια απώλεια για το Αχιλοπούλιο η αποχώρησή του? Ναι, πιστεύω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία και δεν ξέρω αν θα την έχουμε. Και από την πλευρά των εργαζομένων πάντως, το μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Φούλη Τσιόμου δεν έκρυψε την αντίθεσή της με τη μετακίνηση Καραμπάτσα. Πιστεύω ότι έπρεπε να μείνει ο κ. Καραμπάτσας και ο κ. Μπαλής μαζί, η διοίκηση μαζί, για να συνεχίσει το έργο. Βέβαια, εντάξει, εφόσον αποφάσισε η πολιτική ηγεσία να αποσπαστεί στο Πανεπιστημιακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Είναι μεγάλη απώλεια, γιατί εντάξει, και εσείς θα ζούσατε τα γεγονότα. Εκτός ότι πήγε μπροστά το νοσοκομείο, ότι είναι πλεονασματικό, ότι ήρθαν εξοπλισμοί, υπήρχε και αυτή η συνεργασία με το προσωπικό και όλοι δουλεύαν και προσφέραν τα μέγιστα για το νοσοκομείο και το καλό των πολιτών. Τον Κώστα Καραμπάτσα θα διαδεχθεί ο νυν αναπληρωτής διοικητής Χαράλαμπος Μπαλής, που συνέβαλε από τη σκοπιά του στο να σταθεί στα πόδια του το Αχιλοπούλιο στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ ότι η διαδοχή του κυρίου Μπαλή, μάλλον του κύριου Καραμπάτσα από τον κύριο Μπαλή, είναι η καλύτερη λύση σε αυτή τη στιγμή, όπως παραδέχτηκε και είπε, γιατί όντως υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να συνεχιστεί το νοσοκομείο να δουλεύει. Πιστεύετε ότι αυτές οι εναλλαγές με το που αλλάζει η κυβέρνηση και μάλιστα όταν έχουμε και εκλογές στον τόπο μας που επιλέξουν κάθε δύο χρόνια δεν κάνουν καλό σε δημόσια ιδρύματα? Αυτό που λέτε είναι το πιο λογικό, έτσι, δεν μπορούν να αλλάζουν κάθε τόσο.